Δώστε μας και εσείς το στίγμα σας. Τι θα σημάνει, ας πούμε, να εκλεγείτε Ευρωβουλευτής? Εντάξει, να πούμε ότι όλο το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ κάναμε μια προσπάθεια και νομίζουμε ότι αποτυπώνεται αυτό, να περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει σε αγώνες το προηγούμενο διάστημα, ο καθένας από το χώρο του, από τον κλάδο του. Ανθρώπους που υπερασπίζονται τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα μέσα στον κάθε αγώνα, και αυτό εκφράστηκε και με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, με προέδρους σωματείων, φορέων, λαϊκών φορέων. Εντάξει, εγώ τώρα δικηγόρος είμαι, έχω την ευθύνη για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων στο ΚΚΕ, ασχολούμαι με αυτό και από το χώρο της δικαιοσύνης. Έχουμε αναπτύξει μια δράση στο κίνημα κατά των πληστηριασμών, σε μια σειρά ζητήματα που αφορούν τα εργατικά δικαιώματα, αλλά θα έλεγα ότι αυτό χαρακτηρίζει όλους τους υποψήφους του ΚΚΕ. Είναι ψηλά στην ατζέντα σας το θέμα της εμφυλής βίας, των γυναικοκτονιών, της ισότητας? Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί με σταθερότητα και σε αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς αφορούν την προστασία ανθρώπων που πλήττονται, που κακοποιούνται, και με βασικό κριτήριο, αν θέλετε, όχι μόνο να τα συζητάμε, αλλά να ληφθούν μέτρα, να υπάρχουν συγκεκριμένες διεκδικήσεις που προβάλλονται και απέναντι στο κράτος, αλλά μπορούν να συζητηθούν και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το πρώτο και το κύριο για να προστατεύσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δέχονται βία, που είναι ευάλωτοι, που κακοποιούνται, είναι να δούμε την κρατική ευθύνη, τις δομές προστασίας που υπάρχουν. Και εμείς έχουμε κριτική σε αυτό που αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένα στοιχεία, που δείχνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει μια τέτοια προστασία, δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές. Και να συζητήσουμε και για την αιτία όλων αυτών των φαινομένων. Κυρία Γεράκη, να κλείσουμε με εσάς και λέγαμε για την απεργία σήμερα, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε λίγες ώρες θα ξεκινήσουν και οι κινητοποιήσεις. Εκτός από την ακρίβεια, είναι και οι συλλογικές συμβάσεις. Ένα αίτημα το οποίο είναι 14 χρόνια, λέμε τώρα. Πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Η απεργία ήδη φαίνεται ότι έχει επιτυχία σε μεγάλους χώρους δουλειάς που έχουν κλείσει και δεν, πώς να το πω, δεν έχει πάει κανείς στη δουλειά. Είμαι σίγουρη ότι και οι διαδηλώσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο θα είναι μαζικές σε συνέχεια της απεργίας της 28 του Φλεβάρη, που θέτουν στο επίκεντρο με τα αιτήματά τους οι εργαζόμενοι το σύνολο των ζητημάτων που απασχολεί τη ζωή τους. Ναι. Αφορά την ακρίβεια, τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, για παράδειγμα, ενάντια στην πολιτική της πράσινης μετάβασης, ενάντια στο χρηματιστήριο ενέργειας που φέρει τους πανάκριβους λογαριασμούς. Έχει να κάνει με το εισόδημά τους, με αυξήσεις, τους μισθούς, τις συντάξεις, με την πάλη για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με την πάλη για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Γιατί είδα και το προηγούμενο ρεπορτάζ που συζητάγαμε πριν για το χθεσινό ατύχημα στον Πειραιά. Να πούμε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουμε 4 θανάτους οικοδόμων σε οικοδομές και δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας που ελέγχει όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα της υπεράσπισης των θέσεων εργασίας στη Λάρκο και μια σειρά άλλα ζητήματα που προβάλλει ο λαός μας. Και με αυτό να κλείσουμε. Και δείχνει ένα, κατά τη γνώμη μας, ποιος είναι η πραγματική αντιπολίτευση απέναντι και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά απέναντι και στις πολιτικές που κυρίως αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης πρέπει να δυναμώσει, να εκφραστεί με ψήφο στο ΚΚΕ στις 9 του Ιούνιου, σε συνδυασμό με ένα ζήτημα που επιτρέψτε να το πω, γιατί δεν υπόθηκε καθόλου στο τραπέζι, τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή μας και συνολικότερα, με τον κίνδυνο μιας γενικευμένης υπεριαλιστικής σύγκρουσης να ελοχεύει και την άμεση εμπλοκή της χώρας μας με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συνένεση, στήριξη των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Είναι βασικό κριτήριο, κατά τη γνώμη μας, αυτό.